έβαλα μακάρονα και τέτοια. Ναι, είμαι παράνομος, το γνωρίζω απλά. Λοιπόν, ξεκινάμε να γράφουμε. Η ώρα είναι κάπου 10:20. Γενικά θα ήθελα να φτάσω σπίτι μου χωρίς να φάω πρόστιμο σήμερα. Για να δούμε, θα το καταφέρω αυτό το challenge. Η ώρα είναι 10:20, οπότε ισχύει ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας. Κανονικά θα έπρεπε να ήμουν εδώ. Δεν χρειάζεται να δικαιολογούμε με χάσιες δικαιολογίες. Έπρεπε να είχα γυρίσει σπίτι. Συνέβη κάτι ωστόσο που δεν μπορούσα να μην καταλαβαίνετε, δεν μπορούσα να είχα φύγει. Οπότε αναγκαστικά πλέον βρίσκομαι έξω ενώ έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Και είναι ένα challenge το σημερινό. Είναι ένα challenge γιατί περνάω από πολύ γνωστούς δρόμους. Δηλαδή σβήνουν και τα φώτα μου στις λακκούβες. Είναι καινούργιο αυτό. Και από τη στιγμή που περνάω έτσι κι αλλιώς από δρόμους που έχει αστυνομία συνήθως, δηλαδή λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Δημοκρατίας κτλ. Λέω κάτσε να το γράψουμε ρε παιδί μου, μπας και καταφέρουμε το challenge. Επίσης, εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν οδηγάω σαν πρότυπο, οπότε ναι, δεν έχει νόημα κάθε φορά να κάνω disclaimer. Ωστόσο σήμερα, σίγουρα, δεν θα οδηγήσω προβλεπέ. Γιατί εντάξει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φτάσω σπίτι μου γρήγορα. Εντάξει, οπότε συγγνώμη. Ζήγης. Μαλάκα, αυτό δεν τον είχα δει. Λοιπόν, βλέπουμε κανένα εκεί, όχι. Δεν βλέπουμε αστυνομουνία, καλό αυτό. Τώρα, ανάβει κόκκινο και το άλλο εκεί πέρα, οπότε φεύγουμε ψηλό chill. Δεν βλέπω αστυνομία ούτε εδώ, καλό αυτό, καλό. Τώρα αν πάω με ψηλοσταθερή ταχύτητα θα ανάψει και αυτό το φανάρι. Και μετά νομίζω φεύγουμε. Εντάξει, έχω και το πιο περίεργο κράνος της Αθήνας, ξέρω εγώ, οπότε το να μην με σταματήσουν να είμαι... Όπα, εκεί έχει αστυνομία. Ωραίο. Είναι στο ρεύμα μας ή στο ρεύμα τους? Στο ρεύμα μας είναι. Οπότε πάμε λίγο πιο σιγά. Ωραία, έχουμε πράσινο. Καλά πήγε αυτό, ωραία. Ωραία. Εντάξει. Τώρα το καλό είναι ότι πάμε κάτω από τις γέφυρες, οπότε δεν έχει εδώ. Δεν ξέρω αν μου κάνανε σήμα ή όχι. Ωπα ρε μάλλον. Καλησπέρα! Παρακαλώ! Ορίστε! Πάσα. Ναι, αυτό προσπαθώ να το φτιάξω τώρα, αλλά πρέπει να σταματήσω στην άκρη και δεν θέλω να σταματήσω στην άκρη για να μην αργήσω. Γίνεται αυτό που βλέπετε, θέλω την βεβαίωση κίνησης και την ταυτότητά σας. Α, ναι, απλά την έχω πίσω, να σταματήσουμε στην άκρη λίγο. Επειδή την έχω εδώ. Εντάξει, ναι, αλλά... Δεν έχω βεβαίωση για μετά. Δεν έχω, λέω, κάποια βεβαίωση για μετά τις 10. Απλά γυρνάω από το πατρικό μου και πάω σπίτι μου. Εδώ, άμα δείτε, έχω full tupper μελομακάρονα και τέτοια. Ναι, είμαι παράνομος, το γνωρίζω. Απλά εδώ είναι που έστειλα το μήνυμα. Τώρα, άμα σας πω για δικαιολογία ότι περίμενα τη μάνα μου να μου βάλει tupper όλη αυτή την τσάντα, δεν... Φεύγεις, φεύγεις, όπως είναι. Ωραία. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι συνέβη μόλις. Όντως με σταματήσανε. Το φανάρι, άμα παρατηρήσατε, είχε κανάλια, οπότε είχε και αστυνομικούς.
και σταματάγανε και στα δύο ρεύματα, και αριστερά και δεξιά, κόσμο για να τον ελέγξουνε. Εγώ για καλή μου τύχη έπεσα σε μια πολύ καλή κοπέλα που να είναι καλά η γυναίκα, να έχει καλές γιορτές, να περνάει όμορφα, να είναι πάντα χαμογελαστή, να βρει έναν καλό άνθρωπο να τη συντροφεύσει αν θέλει αυτό στη ζωή της, να κερδίσει τον Τζόκερ και όλα τα υπόλοιπα. Όπου η οποία, αφού της είπα, αρχικά της λέω δεν έχω κάποια βεβαίωση για να υπάρχω μετά τις 10. Και μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι παράνομος, έτσι. Και της λέω, το γνωρίζω, έχετε δίκιο. Αλλά άμα σας πω τώρα ότι ήμουνα στη μάνα μου και άργησα επειδή γέμισε τάπερ, που όντως η τσάντα μου είναι γεμάτη τάπερ, με μελομακάρονα χωρίς μέλι, με σπανακόβιτα χωρίς σιρή και αυγά και με άλλα πράγματα τέλος πάντων, τα οποία ναι, είναι το πατρικό μου. Και τέλος πάντων, για κάποιο λόγο η κοπέλα με λυπήθηκε, δεν ξέρω τι. Πάντως με άφησε να φύγω. Ό,τι καλύτερο, της εύχομαι να είναι καλά. Παρόλο που, εντάξει, θα μπορούσα να με γράψει προφανώς. Αλλά κάτι ομίχλη είναι αυτή. Έχω να κλείσω τον γκάζι, δεν θυμάμαι κι εγώ από ποιο φανάρι. Ωρε φίλε, απίστευτο ρε φίλε. Άμα όντως φτάσω σπίτι και δεν με σταματήσουν κι αλλού και δεν με γράψουν, γιατί εγώ είμαι γενικά λίγο άτυχος. Και μπορεί τώρα που έκατσε καλά να πω, αχ τι καλά, αλλά όχι δεν θα το πω, γιατί όποτε το λέω, η τύχη μου γυρνάει και λέει όχι, τι χάρκες, και γίνεται κάτι χειρότερο, ξέρω εγώ. Οπότε όχι, δεν χαίρομαι ακόμα, γιατί είτε μπορεί να με γράψουνε, είτε μπορεί το μηχανάκι να πάθει ζημιά 500 ευρώ, έτσι χωρίς λόγο, μόνο και μόνο γιατί γλίτωσα το 300. Οπότε ναι, δεν χαίρομαι πολύ. Ελπίζω γενικά αυτά που έχω πει να τα έχετε ακούσει, γιατί είμαι με ανοιχτή τη ζελατίνα και πάω full γρήγορα, ξέρω εγώ. Και μπαίνει full αέρας, οπότε δεν ξέρω τι ακούτε. Βέβαια έχω και ένα half face, οπότε βλέπω φώτα. Ωραία, δεν βλέπω φώτα, καλό αυτό. Τώρα το μόνο σημείο που μένει να έχει κάποιο μπλόκο είναι νομίζω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, αν λέω σωστά την οδό. Μαλάκα. Πράσινο φανάρι, επιταχύνουμε όσο δεν πάει. Και άλλο πράσινο γάλα. Λοιπόν, αν πάνε όλα καλά, θέλω να κάνω και στάση σε περίπτερο. Αν, δηλαδή, τόσο τρελιάρης είμαι σήμερα. Τόσο πολύ το θέλει το πρόστιμο. Τώρα το φανάρι θα με πιάσει. Ωραία, φίλε, μην γίνει τώρα η φάση, αλήθεια. Δηλαδή, είμαι 5 λεπτά από το σπίτι. Ο άλλος καίει το φανάρι και δικαίως, θα σου πω εγώ, δικαίως το καίει ρε φίλε, γιατί άμα θέλει αυτά σπίτι του γρήγορα και έρχεται αστυνομία πίσω μας, φαντάζεσαι να έρθει αστυνομία, oh, πράσινο. Πού πας εσύ ποντιρέ. Γεια χαρά. Μαλάκα, τα κατάφερα, δεν το περίμενα καθόλου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε, κοινοποιήστε το, subscribe και όλες αυτές οι λοιπές λιμοζίνες στο YouTuber. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, peace and love, bye!